Το Prime Time Gaming φέρνει κοντά μας με ταχύτητες φωτός το δίκτυο οπτικών ινών της Epic, Epic Fiber. Περνάμε στον Ζακ και τον Cyprus Gamer με Epic Fiber, 1 Gbps, το απόλυτο δίκτυο για gaming από την Epic, η οποία βραβεύτηκε ως το γρηγορότερο δίκτυο σταθερού ίντερνετ στην Κύπρο, σύμφωνα πάντα με επίσημες μετρήσεις της Ookla. Θα αποκτήσετε το Epic Fiber 1 Gbps δωρεάν για τους πρώτους 12 μήνες και θα πάρετε το παιχνίδι σας σε άλλο level. Μάθετε πάντα φυσικά στο epic.com.cy. Ζακ, σε καλωσπερίζω στο πολίτη 107.6 και 97.6. Καλησπέρα Δημήτρη μου, χαίρετε φίλοι και φίλες του Πολίτη 107,6. Πώς είμαστε σήμερα? Είμαι πολύ καλά, με ενόχλησε λίγο η σκόνη και λίγο, είμαι λίγο και μπουκωμένος με τη φωνή και με τη μύτη, αλλά με ακούς καλά όμως, ναι. Ναι, μια χαρά. Φτάνει που δεν βράχνιασε κι άλλο η φωνή. Κοίτα, είναι αναμενόμενο γιατί δυστυχώς είναι πολύ ψηλά τα επίπεδα τη σκόνη στην ατμόσφαιρα. Η συμβουλή μου σε όλους εκεί έξω είναι: μείνετε σπίτι, παίξτε τα παιχνίδια σας, απολαύστε τα παιχνίδια σας. Είναι καλή αφορμή για να μείνετε σπίτι, να κλειδωθείτε και να κάνετε catch up με τα διάφορα παιχνίδια που έχετε να παίξετε. Για το καλό σας. Στο μυαλό μας είναι λίγο πιο ονειρικά τα πράγματα. Δηλαδή, δεν νιώθεις καλά με ένα σπίτι και παίζεις παιχνίδια. Αλλά κάποιος πρέπει να πληρώσει λογαριασμούς. Ναι, κάποιος πρέπει να δουλέψει. Κάποιος πρέπει να δουλέψει. Λοιπόν, ο Ζακ, τον Cyprus Gamer, από τη μοναδική κυπριακή σελίδα στο ίντερνετ αφιερωμένη αποκλειστικά σε video games, cyprusgamer.com. Ο Ζακ είναι ένα μέλος από τη μεγάλη ομάδα των Cyprus Gamer που ανανεώνει τη σελίδα, που είναι στο team και όλοι μαζί είναι οι Cyprus Gamer στην Κύπρο και το εξωτερικό και στην Αθήνα. Καθημερινές ανανεώσεις όσο αφορά τα τελευταία νέα από τον κόσμο των video games, παρουσιάσεις παιχνιδιών, gameplays, unboxing, συλλεκτικές εκδόσεις, όλα στο cyprusgamer.com. Ο Ζακ έρχεται κάθε Πέμπτη 4:40 στο Πολίτη 107.6. Μας βλέπετε και την επόμενη ημέρα του live μας στο ραδιόφωνο σε βίντεο στο YouTube, γι' αυτό να είστε κι εσείς ενημερωμένοι στα social media. Ζακ, είμαστε όλοι αυτοί. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με τα δωρεάν παιχνίδια της εβδομάδας. Αυτό που φεύγει στις 6, όπως το αναφέραμε στο προηγούμενο επεισόδιο, είναι το Astro Duel 2. Ένα παιχνίδι που μπορεί να προμηθευτεί οποιοδήποτε από το Epic Games. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μπείτε στο λογαριασμό σας ή να το δημιουργήσετε δωρεάν αν δεν έχετε και να το βάλετε στο καλάθι σας πριν τις 6 σήμερα. Το Astro Duel έχει να κάνει με δύο χαρακτήρες, τους οποίους μπορούν να παίξουν και local και online δύο άτομα, να συνεργαστούν ή να πολεμήσουν εναντίον είτε ως ανθρωπάκια είτε χρησιμοποιώντας τα διαστημόπλια τους σε αντίστοιχα επίπεδα, σε αντίστοιχα στάδια. Τα γραφικά του είναι πολύ απλοϊκά, είναι έτσι pixelated θα έλεγα τα γραφικά του, οριακά 8-bit παρά 16-bit, ναι. Και διαδραματίζεται στο διάστημα, έχει κάποια challenges, έχει κάποια εμπόδια, κάποιους εχθρούς που πρέπει να σκοτώσετε κλπ. Στις 6 θα φύγει αυτό το παιχνίδι και θα αντικατασταθεί με ένα παιχνίδι το οποίο είναι πραγματικά πολύ σπουδαίο. Ονομάζεται Deus Ex Mankind Divided, είναι της σειράς Deus Ex και αν δεν απατώμε... Ναι. Ναι, και αν δεν απατώμε ήταν και η τελευταία προσθήκη που είχαμε δει στην σειρά αυτή, υπήρξαν κάποιες άλλες παλαιότερες. Αφορά έναν παιχνίδι το οποίο διαδραματίζεται στο πολύ εγγύς μέλλον, είναι στο 2029 αν δεν κάνω λάθος που λαμβάνει η χώρα, στην οποία η πραγματικότητα όπως την έχει φανταστεί το παιχνίδι, οι άνθρωποι έχουν augmentations πάνω τους, έχουν μετατροπές, σωματικές μετατροπές, οι οποίες τους δίνουν δυνάμεις, τους δίνουν έξτρα ικανότητες, αντοχές κλπ. Π.χ. να μπορείς να βγάλεις μια λεπίδα από το χέρι σου, π.χ. να έχεις βιονικά μάτια και να βλέπεις πίσω από τείχους κλπ. Ήταν ένας προκάτοχος του τι ακολούθησε μετέπειτα στο Cyberpunk, καθώς θα δείτε πολλές ομοιότητες στους χαρακτήρες όπως είναι σχεδιασμένοι, και σε αυτό το παιχνίδι καλούμαστε να υποδηθούμε έναν operative, είναι κάπως σαν detective ας το πούμε, ο οποίος πρέπει να εξιχνιάσει διάφορα εγκλήματα και να προστατεύσει αυτόν τον αναβρασμό που υπάρχει μεταξύ των κανονικών ανθρώπων και των ανθρώπων που έχουν αυτές τις μετατροπές. Δεν θυμάμαι αν το είχαμε παίξει στο PlayStation 3 το Deus Ex ή στο 4. Έχω την εντύπωση. Θυμάμαι χαρακτηριστικά. Το κουτί το θυμάμαι χαρακτηριστικά, δεν θυμάμαι το 3 ή το 4. Νομίζω, έχω την εντύπωση ότι κυκλοφόρησε σε πολύ κομβικό σημείο, όπου το πιο πιθανό πρέπει να κυκλοφόρησε και στα δύο. Και τα δηλαδή, δύο, ναι. Και στα δύο. Έτσι το θυμάμαι και εγώ. Θυμάμαι και τη συλλεκτική του που ήταν έτσι όμορφη με τα τρίγωνα πάνω κλπ. Α, μπράβο. Νομίζω υπήρχε και στα δύο. Μπορεί να ήταν επί εποχή 4, αλλά να είχε ταυτόχρονη κυκλοφορία στο 3, ή να ήταν επί εποχή 3 και μετέπειτα να ήρθε και κάπως αναβαθμισμένο. Αλλά σίγουρα πράγματι υπήρξε και στις δύο κονσόλες, αν και των δύο κυκλοφορία.
Πριν να φύγουμε από εδώ, αυτό θα είναι διαθέσιμο στις 6 και να το βάλετε απλά στο καλάθι σας πριν την επόμενη Πέμπτη. Και πριν να φύγω από τα δωρεάν παιχνίδια της Epic Games, πρέπει να αναφέρω και το Rocket League, ένα παιχνίδι το οποίο είναι δωρεάν να το παίξει οποιοδήποτε ανά πάσα στιγμή. Mm-hmm. Απλά έχει ξεκινήσει από τις 6 Μαρτίου πλέον και το Season 14. Δεν σημαίνει έχει 14 χρόνια κυκλοφορία παιχνίδι, αλλά έχει 14 σεζόν που ανανεώνεται το υλικό που προσφέρεται μέσα στο παιχνίδι και αυτό σημαίνει όποιο μπει μέσα στο παιχνίδι να παίξει τώρα θα κατευθυνθεί στους βυθούς σε ένα νέο στάδιο το οποίο προσφέρεται για αυτήν τη σεζόν που είναι κάτω από το νερό και διάφορα cosmetics, διάφορα αντικείμενα που μπορεί να βάλετε πάνω στο αυτοκίνητο σας, διάφορα σχέδια που μπορεί να το αλλάξετε, διάφορα χρώματα, τροχούς κλπ. Τα οποία είναι όλα εμπνευσμένα φυσικά από το βυθό. Θα δείτε πλοκάμια χταποδιού στις μπογιές, θα δείτε χταποδάκια να είναι πάνω στην καμπίνα του αυτοκινήτου κλπ. Έχει ξεκινήσει από τις 6 Μαρτίου και το μόνο που έχετε να κάνετε αν δεν έχετε ήδη πάρει το παιχνίδι να το πάρετε δωρεάν από το Epic Games ανά πάσα στιγμή και να ξεκινήσετε να παίζετε αυτήν τη σεζόν. Πολύ ωραία. Λοιπόν, θα σας πάρω τώρα σε κυκλοφορίες της εβδομάδας, σε καινούργια παιχνίδια που κυκλοφόρησαν αυτήν τη εβδομάδα και αρχή θα κάνω, δεν έχω κάτι wow για να αναφέρουμε, απλά αξίζει κάποια να τα, έτσι, να τα σημειώσουμε εντάχει. Τον πρώτο που θα πω είναι το Contra Operation Galuga. Είναι... Πώς δεν είναι wow το Contra? Εντάξει, να σου πω γιατί. Να σου πω γιατί είμαι λίγο επιφυλακτικός. Ενθουσιάστηκα πάρα πολύ όταν είδα ότι θα κυκλοφορήσει. Ενθουσιάστηκα πάρα πολύ όταν είδα το trailer του και λίγο gameplay. Γιατί για όσους δεν γνωρίζουν, το Contra είναι ένα πολύ παλιό παιχνίδι. Αν δεν κάνω λάθος, ήταν σε. Πολύ γνωστό στους retro gamers το Contra, ναι. Μπράβο, αν δεν κάνω λάθος, ήταν σε arcade και ήταν πάντα. Έπαιζαν δύο παίχτες που μπορούσαν να παίξουν μαζί. Πιάναν αναβαθμισμένα όπλα, ρίχναν βόμβες κλπ. Ήταν πολλά ράμπο το στυλ του παιχνιδιού και δεν το κρύβουν καθόλου. Ένας ο χαρακτήρας νομίζω έχει και τα μακριά, τα μαύρα μαλλιά και την κόκκινη τη... ναι, λοιπόν. Όταν έμαθα ότι θα κυκλοφορήσει και μάλιστα παντού, μιλούμε για μια κυκλοφορία η οποία έσκασε meeting παντού, σε όλες τις κονσόλες, ακόμα και, και στο PC. Όταν όμως μετά είδα κάποια gameplays και είδα πόσο διαρκεί ως παιχνίδι, να απογοητεύτηκα. Είναι μικρό, είναι πολύ μικρό και είναι κατανοητό. Εντάξει. Ναι, είναι κατανοητό. Πρόκειται για ένα Metroidvania παιχνίδι, παίζεται από το πλευρόν, side-scroller. Πώς αναβάλεις, είναι ένα παιχνίδι το οποίο τρέχεις και πυροβολάς. Σκοπός του δεν είναι να σε κρατήσει το παιχνίδι, σκοπός είναι να βιώσεις αυτό που παίζεις πριν. Συμφωνώ. Να σου θυμίσει μάλλον τι έπαιζες πριν. Συμφωνώ και η ιστορία είναι απλά για να κάνει, για να υπάρχει λόγος να πυροβολάς πράγματα. Δεν έχει και ιδιαίτερο βάθος να πούμε σε αυτό το πράγμα. Μια άλλη κυκλοφορία που βγαίνει αύριο είναι το Orion Haste. Και είναι πάλι σε όλες τις πλατφόρμες πλην του PC αυτή τη στιγμή, άρα σε όλες τις κονσόλες. Και είναι παρομοίου φύσεως. Είναι και αυτόν run and gun παιχνίδι, παίζεται από το πλευρό. Είναι πιο pixelated τα γραφικά του, ενώ στο Contra έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά. Ναι. Πολύ όμορφο. Θα το έλεγα πριν, αλλά ναι. Το εικαστικό του είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Στο Orion Haste είναι πιο retro αυτά που θα δει κάποιος. Είναι ακόμη ένα παιχνίδι για όσους ενδιαφέρονται σε αυτόν το run and go platformer 2D side scroller, όπως θες πες το ύφος παιχνιδιού. Θα είναι διαθέσιμο από αύριο. Αυτά είναι τα main παιχνίδια που εμένα τουλάχιστον μου κέρδισαν με την προσοχή. Θα έχουμε ωραίες κυκλοφορίες την επόμενη εβδομάδα, αλλά περισσότερο στο επόμενο μας επεισόδιο. Ωραία. Και θα πάω τώρα σε διάφορα νέα. Υπάρχουν διάφορες φήμες και ανακοινώσεις που έσκασαν meeting αυτήν την εβδομάδα, όπως μας τις μετέφερε ο Γιώργος Δερίλας στο site. Το πρώτο είναι ότι ανακοινώθηκε επίσημα η ημερομηνία διεξαγωγής του Summer Game Fest. Μπορεί να είμαστε μόλις στην αρχή της άνοιξης, διανύουμε μόλις τον πρώτο μήνα του τριμήνου. Εν τούτης, πρέπει να προετοιμαστούμε, υπάρχει ο κόσμος που μπορεί να θέλει να πάει, να κλείσει τα εισιτήρια του κλπ. Και εμείς σίγουρα να ανεβάζουμε, να βάζουμε το hype για αυτά που θα έχουμε να δούμε, να ξεκινήσουν οι εικασίες κλπ. Ανακοινώθηκε λοιπόν από το The Game Awards, το οποίο εμπίπτει κάτω από την ίδια ομπρέλα μαζί με το Summer Game Fest και τον Geoff Keighley, ότι θα έρθει στις 7 Ιουνίου η ώρα 11 το βράδυ, είναι αργά πάντα λόγω το ότι διαδραματίζεται στην Αμερική, στις 7 Ιουνίου. Και μέχρι τότε θα ξεκινήσουν διάφορα μικρά πραγματάκια, ξέρεις, να κάποιες ανακοινώσεις, ποιοι θα παρουσιαστούν κλπ. Να συζητιούνται και έτσι, ώσπου να φτάσουμε εκεί και να μάθουμε, να μας δείξουν. Είναι ένα πολύ μεγάλο showcase του τι ακολουθεί στους επόμενους μήνες με διάφορες ανακοινώσεις των εταιριών. 7 Ιουνίου λοιπόν το ραντεβού μας για το Summer Game Fest, με οτιδήποτε νεότερα προκύψουν, θα σας ενημερώσουμε.
Πέρσι, στο περσινό το event, ποιες εταιρείες δεν είχαν συμμετάσχει, θυμάσαι? Σίγουρα η Nintendo σίγουρα. Ναι, και η Sony σίγουρα δεν είχε πάει με τα studios της. Νομίζω το πλείστον event το κουβάλισε στις πλάτες του η Microsoft. Είδαμε πολύ, πολύ δουλειά από τη Microsoft και τα studios της, όπως καλή ώρα τον Bethesda ας πούμε, και το Arkane Studio, αν δεν κάνω να παρουσιάσει κάτι, και η Ubisoft. Η Ubisoft είχε πολλά να δώσει εκεί σε αυτό το σημείο, καθώς υπάρχουν και συμπράξεις μεταξύ των studio. Αν δεν κάνω λάθος, το Star Wars Outlaws το είχαμε δει εκεί, στο Summer Game Fest. Παρόλο που είχε προηγηθεί και έναν Ubisoft Forward λίγες μέρες πριν, εντούτοις κάποια πράγματα τα κράτησαν, δεν είμαι σίγουρος ποιον έπαιξε πού, αλλά έναν παιχνίδι της Ubisoft που είναι σύμπραξη με την Microsoft παρουσιάστηκε στο Summer Game Fest. Δεν τους έχει κερδίσει όλους, δεν τους έχει καταφέρει να τους φέρει όλους κάτω από την ομπρέλα να τους πείσει να μην κάνουν τα Nintendo Direct και τα State of Play της PlayStation ακόμα, που θα μπορούσαν να γίνονται και τα δύο, ενώ να κάνεις και το Nintendo Direct, αλλά να παρουσιάσεις και κάτι εκεί. Ίσως δεν ξέρω τι παίζεται πίσω από τα παρασκήνια, ίσως δεν κρίνουν οι εταιρείες ότι αξίζει τον κόπο, ίσως δεν γουστάρουν τους άλλους που είναι εκεί, δεν ξέρω. Κοίταξε, υπάρχει ενδιαφέρον όμως, επειδή έχει ήδη ανακοινωθεί ότι η Microsoft θα αρχίσει να βγάζει και παιχνίδια για το PlayStation. Ναι. Ήδη κάποια παιχνίδια έχουν ήδη μεταφερθεί. Και ίσως το ενδιαφέρον να είναι ότι κάποιες ανακοινώσεις της Microsoft στο event θα είναι και για τη Sony. Μπορεί με αυτόν τον τρόπο να ξέρεις να καταφέρουν να φέρουν και τη Sony μέσα στο χώρο. Θα το δούμε. 7 του Ιούνιου. Μιλώντας για παιχνίδια που διασταυρώνουν πλατφόρμες, πρέπει να αναφέρουμε ότι το The Last of Us Part 2 Remaster. Νιώθω ότι έμπαιρνα εβδομάδα που να μιλήσουμε για το The Last of Us με κάποιο τρόπο. Να μην σκέφτομαι το πράγμα, πραγματικά. Πάντα κάτι πρέπει να έχει στον ορίζοντα για το The Last of Us. Για το The Last of Us, ναι, μα αφού έρχεται και η σεζόν δεύτερη τώρα. Ναι, I know. Να το πούμε τώρα το νέο και μετά να έχουμε κάτι άλλο να πούμε για το πότε θα ακούσουμε το The Last Something για το The Last of Us. Λοιπόν, το The Last of Us Part 2 Remaster λοιπόν έχει ανακοινωθεί ότι έχει αποκαλυφθεί, έχει κυκλοφορήσει, δεν είναι σίγουρο ακόμα 100%, αλλά είναι το ενδεχομένως το επόμενο PC port τη Sony. Δηλαδή το παιχνίδι που θα κυκλοφορήσει θα πάψει να είναι αποκλειστικότητα στα PlayStation και θα πάει στο PC. Δεν είναι κάποια έκπληξη αυτό, καθώς ξέρουμε ότι όπου να είσαι θα έχουμε το Horizon Forbidden West να πάει στο PC, θα έχουμε το Ghost of Tsushima να πάει στο PC, ήδη το Last of Us Part 1 έχει πάει στο PC, άρα δεν είναι κάτι το οποίο μας εκπλήσει που διαβάζουμε, δεν είναι κάποιο νέο το οποίο είναι συνταρακτικό, απλά φαίνεται ότι θα έχουμε σύντομα νέα για το πότε θα γίνει αυτό. Και να πούμε ότι δεν είναι απλά μεταφέρουν το παιχνίδι, είναι ότι το παιχνίδι μεταφέρεται με extra features. Δηλαδή, έχω διαβάσει και στο cyprusgamer.com ότι υπάρχει και η συμβατότητα με οθόνες widescreen. Πιο wide από το widescreen που έχουν οι πιο πολλοί PC gamers. Και πλέον το παιχνίδι θα είναι συμβατό και με αυτές τις οθόνες, αυτά τα resolutions τέλος πάντων. Η αλήθεια να λέγεται, είχα δοκιμάσει μια φορά ένα παιχνίδι, αν δεν κάνω λάθος, ήταν το Forza Horizon ή τον Gran Turismo. Έναν από τα δύο τα αγωνιστικά παιχνίδια το είχα δει σε έναν demo σε widescreen. Ουσιαστικά το demo ήταν του widescreen παρά του παιχνιδιού. Εποφελούνται από τέτοιες resolutions. Είναι πολύ wow εμπειρία αν μπορείς να το παίξεις αυτό. Σίγουρα δεν κάνει για όλα τα παιχνίδια. Δηλαδή, ξέρω εγώ, έναν FPS το οποίο θέλεις να είσαι συγκεντρωμένος. Θα δεις ότι οι πλήστοι FPS παίχτες προτιμούν να παίζουν σε οθόνες 24 ιντζών ως επί το πλήστον. Ούτε καν 27, στο πούμε. Ναι. Πόσο μάλλον κάτι widescreen το οποίο να ξέρεις να μην είναι εκτός ελέγχου σου το πώς βλέπεις. Ανοίγει το εύρος. Ναι. Κατάλαβα. Αλλά όταν μιλούμε για cinematic παιχνίδια, όπως καλή ώρα το The Last of Us, που έχει απίθανα τοπία, έχει απίθανα πράγματα να συμβαίνουν γύρω σου και από τους συμπαίκτες, τους companion οι οποίοι κυκλοφορούν μαζί σου κλπ. Που θέλεις να ξέρεις και από πού σου έρχεται ο κίνδυνος, ένας κίνδυνος τον οποίο μπορείς να ελέγξεις καλύτερα όντας third person παιχνίδι. Φαντάζομαι πρέπει να είναι αλλού η εμπειρία. Αυτό είναι αξιοζήλευτο. Πράγματι. Και ζηλεύω σε αυτό το κομμάτι τους PC gamers. Μόνο σε αυτόν όμως. Μόνο σε αυτόν. Κοίταξε, δεν ζηλεύω το γεγονός ότι κάθε φορά που κυκλοφορεί καινούργιο παιχνίδι πρέπει να ψάχνουν να δουν αν θα το τραβάει το PC τους για να παίζει μια χαρά σε settings τα οποία θέλουν να παίξουν. Συμφωνώ. Ενώ όσο αφορά την κονσόλα, με την κονσόλα ξέρεις. Φτιάχνουν και την κονσόλα, δεν έξυπνα στην κονσόλα. Ναι. Ως που είναι αυτής της γενιάς, το παιχνίδι μπαίνει. Μια χαρά. Ακριβώς.
Λοιπόν, υπήρξε ένα νέο για ότι θα έρθει το Watch Dogs στη μεγάλη οθόνη. Είχαμε ήδη δει το Assassin's Creed από τη Ubisoft, μια ταινία που ήταν εντάξει. Ενώ γίνεται ρε φίλε, δεν γίνεται να βάζεις ταινία Assassin's Creed και την ώρα που κάνει το Leap of Faith να μην ακούγεται το γεράκι που σφυράγει. Anyway. Λοιπόν, να συγκεντρωθώ. Έρχεται το Watch Dogs, θα έρθει στις μεγάλες οθόνες, στο σινεμά. Θα είναι μια παραγωγή του A24, ένα στούντιο το οποίο μας έδωσε πολύ ιδιαίτερες αλλά και ωραίες ταινίες, ωραίες παραγωγές. Λοιπόν, και το σενάριο θα υπογράψει η Christy LeBlanc, για όσους γνωρίζουν περισσότερα για την σεναριογράφων. Για όσους δεν γνωρίζουν τίποτε για τη σειρά Watch Dogs, μιλούμε για ένα φιουτζουριστικό παρόν slash μέλλον, δεν είναι στο πολύ μακρινό μέλλον που διαδραματίζεται. Στο Λονδίνο. Στο Λονδίνο ήταν το τελευταίο installment, το Watch Dogs Legion, πράγματι έλαβε χώρα στο Λονδίνο. Προηγουμένως είχαμε το Watch Dogs 1 και το Watch Dogs 2, έναν από τα δύο ήταν στο Chicago και έναν άλλο ήταν στο San Francisco, δεν είμαι σίγουρος ποιον ήταν ποιον. Και μιλά, έχει να κάνει με hackers οι οποίοι είναι κάπως σαν μοντέρνοι Robin Hoods. Χακάρουν το σύστημα, εναντιώνονται στο Big Brother concept των κυβερνήσεων και προσπαθούν να σώσουν τους καθημερινούς πολίτες. Ευελπιστώ σε κάτι καλό, ότι είχαμε δει μέχρι στιγμής από παραγωγές από παιχνίδια σε ταινίες ήταν λίγο hit and miss. Κάποια ήταν πολύ πετυχημένα, κάποια ήταν λίγο απογοητευτικά. Μένει να δούμε όταν θα έχουμε περισσότερα, να δούμε και ημερομηνίες κλπ. Για την κυκλοφορία τους. Πολύ ωραία. Θα παραμείνω στη Ubisoft. Έχω ακόμα λίγα δευτερόλεπτα να πω κάτι. έχει κυκλοφορήσει κάποια φήμη για το επόμενο Ghost Recon. Έχει καιρό πολύ να δούμε Ghost Recon παιχνίδι. Είχαμε δει το Wildlands πριν πάρα πολλά χρόνια, το 2017, αν δεν απατώμε. Και μετέπειτα, κάπου στο 19 με 20, είδαμε το Breakpoint. Και από τότε έχει κάπως αφανιστεί, έχει μείνει στάσιμη αυτή η σειρά. Επανέρχεται λοιπόν αυτό το franchise. Οι φήμες έχουν βγει μπροστά ότι όχι μόνο θα κυκλοφορήσει, ονομάζεται Project Over αυτή τη στιγμή, δεν έχει τον τελικό του τίτλο, ενδέχεται κάπου μέσα στο 2025 ή 2026 και θα πάει σε first person μορφή παρά στο third person shooter το οποίο μας είχαν παρουσιάσει. Μάλιστα, και αντιλαμβάνομαι γιατί να θέλουν να το κάνουν αυτό, γιατί όντας από τη Ubisoft, το ίδιο studio, η ίδια εταιρεία τέλος πάντων, παράγει και το The Division που είναι και αυτόν third person tactical shooter, οπότε βλέπει κάποιος ότι μπορεί να συχαίονται τα δύο και να θέλουν έτσι να αποστασιοποιηθούν λίγο, να το διαχωρίσουν, να ξεχωρίζει περισσότερο, ή αν θα προσεγγίζουν περισσότερο το shooting element παρά το tactical κομμάτι του, να θέλουν να σου δώσουν καλύτερο χειρισμό, όντας να βλέπεις από τα μάτια του παίχτη σου. Λογικό, πολύ λογικό. Yes. Λοιπόν, και η τελευταία μου γύριση. Λοιπόν. Έχει 3 λεπτά ρε παιδιά, έχει 3 λεπτά. Έχω 3 λεπτά. Θα τα ξεζουμίσει όλα και τα 3 λεπτά. Σε ακούω. Λοιπόν, το Dead by Daylight, το πολύ γνωστό ασυμμετρικό παιχνίδι ντρόμου, στο οποίο κάποιοι χειρίζονται τους επιζώντες, κάποιος χειρίζεται τον αυτόν που τους κυνηγάει και πρέπει να χρησιμοποιήσετε παγίδες για να του ξεφύγετε ή ανάποδα παγίδες για να τους πιάσετε όλους. Μας έχει συνηθίσει το τελευταίο διάστημα να προσθέτει διάφορους χαρακτήρες, πολύ έτσι ενδιαφέροντες χαρακτήρες, είτε από την πλευρά του κυνηγού είτε από την πλευρά των θυραμάτων. Και πιο πρόσφατα είχαμε να αναφέρει και το Alan Wake, προς μεγάλη χαρά του Γιώργου, που τον λατρεύει. Είχαμε δει τον Pinhead από το Hellraiser για τους γνώστες των ταινιών δρόμου, ή το Pyramid Head από το Silent Hill 2, το γνωστό παιχνίδι. Δηλαδή δεν αφήνουν τίποτα πίσω, τους αρέσει να συνεργάζονται με διάφορα. Η και πιο καινούργια τους συνεργασία πάει λίγο, ξεφεύγει λίγο από αυτά, δεν είναι από το movie slash gaming culture, αλλά είναι από τη μουσική. Και συγκεκριμένα μέσα στο Dead by Daylight θα έρθει το collection των Slipknot. Με 8 νέα cosmetics, τις μάσκες των διαφόρων μελών της ομάδας του Slipknot. Δεν είμαι σίγουρος αν ανταποκρίνονται επακριβώς στο τι φορούν οι Slipknots επάνω στη σκηνή ή αν είναι απλά inspired από τις μάσκες τους και να είναι έτσι μοντιφαρισμένες για να είναι ακόμα πιο τρομακτικές. Και θα έρθουν στις 26 Μαρτίου μέσα στο παιχνίδι, όπου θα μπορείτε να παίξετε, να τους ξεκλειδώσετε, φαντάζομαι θα έχει κάποια challenges να κάνουμε κλπ. Κάτω από το special event το οποίο ονομάζεται Blood Moon. Οπότε, εγώ περίμενα να μου πεις Μπαίνει Lady Gaga.
στα παιχνίδια. Αναφέραμε τη Lady Gaga, σωστά. Στο προηγούμενο. Ναι, ότι είναι στο Fortnite Festival. Μπράβο, ναι, ναι. Εντάξει, ναι, για να είμαι ειλικρινής, θα την έβλεπα την Lady Gaga να μπει μέσα στο Dead by Daylight, όπως και τον Marilyn Manson, τους Lordi που κερδίσαν την Eurovision. Μπράβο, ναι, υπάρχουν διάφορα μουσικά δρόμενα τα οποία θα μπορούσαν να μπουν, εκεί μέσα. Ίσως αυτό να ανοίγει την οδό για αυτήν την κατεύθυνση. Οπότε, ναι, είναι μια ενδιαφέρουσα προσθήκη και μ' αρέσουν, για να είμαι ειλικρινής, αυτά τα crossover events. Μ' αρέσει, ας πούμε, παρόλο που δεν είμαι fan του Fortnite ως παιχνίδι, πραγματικά είναι αξιοθαύμαστο το ότι κατάφερε να βάλει μέσα στο ίδιο σύμπαν παίχτες από τον DC και παίχτες από τη Marvel, ας πούμε. Ακριβώς. Οπότε, ναι, τους βγάζω το καπέλο, οπότε είναι θετικό αυτό και δείχνει ότι η εταιρεία δεν αφήνει το παιχνίδι να παίζει, δεν αφήνει να πεθάνει, επενδύει σε αυτόν για να ψυχαγωγεί τον κόσμο. Αυτά, Ζακ, και σε κράτησα και μισό. Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σου. Ήταν ο Ζακ των Cyprus Gamer από το cyprusgamer.com, την μοναδική κυπριακή σελίδα στο ίντερνετ αφιερωμένη αποκλειστικά σε video games. Ο Ζακ έρχεται κάθε Πέμπτη 4:40 εδώ στο Πολίτη 107.6 και σε βίντεο φυσικά με τα τρέλια των παιχνιδιών την επόμενη ημέρα στο YouTube. Σε ευχαριστώ ξανά. Ραντεβού την επόμενη Πέμπτη. Γεια χαρά, Δημήτρη μου. Γεια χαρά σε όλους. Το Prime Time Gaming φέρνει κοντά μας με ταχύτητες φωτός το δίκτυο οπτικών ινών της Epic Fiber.